της θάλασσας τα μάθη για κορσαρούς και φρεγάτες, τις γοργόνες και τα φύκια. Μόνο μην κλαις, μόνο μην κλαις, μόνο μην κλαις, μόνο μην κλαις. Θα σου φτιάξω μία πόλη, όλο δε κεφάλο σου επάνω, αγριόμεντες και δυόσμο. Μόνο μην κλαις, μόνο μην κλαις, μόνο μην κλαις, μόνο μην κλαις. Ένα τραγούδι είναι ολόκληρο δικό σου. Όλη τη ζωή μου μέσα έχω κλείσει να την έχεις. Μόνο μην κλαις, μόνο μην κλαις, μόνο μην κλαις. Θα έρθω μαζί σας, κύριε Σιπριέν. Όχι, Λι. Μείνε εδώ να προσέχεις τη δυσπνίδα Αλής. Τους ξέρω αυτούς τους ανθρώπους. Αν βρουν το ματακί, θα σκοτώσουν και αυτόν και εσάς. Και προσφέρεσαι να με προστατεύσεις. Τρεις εναντίον τριών είναι πιο δίκαιη συμφωνία. Ευχαριστώ, φίλε μου. Αν δεν συμμετάσχω σε αυτή την αποστολή, θα σκοτώσω τον ματακί και θα γίνει σύζυγος του Μπανταλατζή. Σιπριάν, προτιμώ να πεθάνω παρά να γίνω γυναίκα του. Πού είναι ο Μπανταλατζή? Ξέρουμε τον κλέφτη. Αυτή τη φορά είναι σίγουρο. Τι θέλετε να πείτε? Τον είδα να κατευθύνεται προς τα βόρεια πάνω σε μια άμαξα που έσαιρνε μια στρουθοκάμιλος. Καταραμένε με τα κιτ. Φεύγουμε σε λιγότερο από μία ώρα. Αυτό εδώ είναι πολύ νεαρό, με πολύ καλά αντανακλαστικά. Ναι, το βλέπω. Μοιάζει να είναι σε φόρμα. Μην το πάρετε, δεν είναι αλατισμένο. Θα φάμε το άλογο? Τι είναι αυτά που λες? Όχι, δεν έχει εμφανίσει ακόμη μια αρρώστια που εκδηλώνεται με πυρετό. Αν το πάρουμε, θα αρρωστήσει και θα πεθάνει στην έρημο. Θα πάρω εκείνο εκεί. Εκείνο, μα είναι γέρικο. Δεν πειράζει, θα το υπεύσουμε. Πολύ ωραία. Θέλω 7 μέτρα από αυτό το σκηνή. Τι τα θέλεις όλα αυτά, Λι? Πρέπει να βάζω μπουγάδα ακόμα και στην έρημο. Λοιπόν, πώς θα ξεφορτωθούμε το νεαρό γάλο? Μην ανησυχείς. Θα έρθει γρήγορα εκείνη η στιγμή. Θα έχουμε πολλές ευκαιρίες. Επίσης, από ό,τι βλέπω, δεν θα πάει πολύ μακριά. Δεν βλέπω να έχετε τύχει μπροστά σε ένα τέτοιο υπέροχο ζώο, κύριε Μέρι. Υπάρχουν πολλοί αστάθμητοι παράγοντες, κύριε Φρίντερ. Σε ποια κατεύθυνση πηγαίνουμε, κύριε Σιπριέν? Ο Ματακίτ κατευθύνεται σίγουρα προς το ποτάμι. Θα πρέπει να διασχίσουμε την κοιλάδα και να ανέβουμε από τα βόρεια. Δεδομένου ότι ο Ματακίτ πηγαίνει στη φυλή του, θα σχεδιάζει να μας επιτεθεί. Αρκεί να μην κινηθούν οι ανθρακορίχοι εναντίον του. Σκέφτομαι να κάνω μια βουτιά. Δεν θα το συμβούλευα, κύριε. Ορίστε, κανένας Κινέζος δεν μου δίνει διαταγές σε μένα. Έχετε δίκιο, κύριε. Κατάλαβες. Έτσι, μπράβο. Προσοχή στους κροκόδιλους.
Είσαι καλά? Καλά είμαι, ευχαριστώ. Κρυώνω. Κάτι δεν πάει κύριε καλά. Κύριε Φριντέλ, το άλογο του πέθανε. Ο πυρετός το κατέβαλε. Ηρεμήστε, Φριντέλ. Πιες λίγο. Πέθανε. Ελονοσία. Αμήν. Φεύγουμε. Δεν θα θρηνώ όλη μέρα αυτό το βλάκα. Πάντα ήθελα να κάνω ένα τέτοιο ταξίδι. Κύριοι, η λίμνη προπό. Δεν θα καταφέρουμε ποτέ να τη διασχίσουμε από εδώ. Πρέπει να προσπαθήσουμε από κάπου αλλού. Προσοχή! Τι θέλουν? Ω, μπαμπι, μπαμπαμπαμπαμπι, μπαμπαμ. Μα καρακά σωρό, τώρα ποθώ. Είναι μακαρακά. Δέχονται να μας βοηθήσουν να διασχίσουμε τη λίμνη. Πήγαμε. Ποτέ! Τι κάνει ο Κινέζος σας? Αγοράζει μερικά φτερά στροθοκάμιλου για να τους ευχαριστήσει για τη βοήθεια. Αγαπητέ μου, θα τα καταφέρναμε και χωρίς αυτούς. Άρα! Ο κύριος μου απαιτεί να σταματήσετε να αγοράζετε φτερά. Μου φαίνεται ότι θα μας δημιουργήσει μπελάδες ο υπηρέτης σας. Και τότε γιατί πουλάτε αυτά τα φτερά? Οι μακαρακά είναι σκλάβοι του λαού μου. Δεν έχουν δικαίωμα για δοσοληψίες με ξένους. Μην ανησυχείς, θα το σταματήσω αμέσως. Αλλά πρώτα θέλω να μου πεις αν είδες κάποιον φυγά. Ήταν πάνω σε μία στρουθοκάμιλο. Μάλιστα. Πριν από τρεις μέρες. Να λοιπόν και σε κάτι που φάνηκαν χρήσιμοι. Όχι! Είστε τρελός! Δεν σας έκανε τίποτα αυτός ο άνθρωπος. Εσείς είστε αυτός που έχασε τα λογικά του. Πρέπει να προστατέψουμε τους εαυτούς μας. Δίκιο έχει. Οι ηθαγενείς μπορεί να γίνουν πολύ άγριοι. Πρέπει να έχουμε το νου μας. Θα φρουρίσουμε όλοι εκ περιτροπής. Αλτ! Ποιος είναι εκεί? Μπράβο, Μέρι, μπράβο. Αρκετά διασκεδάσαμε για απόψε. Ας ξανακοιμηθούμε. Κοιτάξτε εκεί. Καιρός για λίγο κυνήγι ελέφαντα. Νομίζω ότι ο θηλυκός θα είναι πιο εύκολος στόχος. Κοιτάξτε, χαβλιόδοντες. Μα για ποιο λόγο, δεν σας έκανε τίποτα. Θα πρέπει με κάποιον τρόπο να καλύψουμε τα έξοδα της αποστολής μας, φίλε μου. Ξύπνα. Τι συμβαίνει? Ο μικρός Γάλλος πρέπει να βγει από τη μέση. Πώς? Νομίζω ότι θα μπορούσε να συμβεί ένα ατύχημα κατά τη διάρκεια του κυνηγιού πολύ σύντομα. Αυτό είναι. Τι ωραίο ζώο. Κάναν μπάνιο με έντομα. Και παράσιτα. Ήρθε η ώρα τους. Νομίζω ότι είμαστε πολύ τυχεροί, 2-1. Για τελευταία φορά σας παρακαλώ να σκεφτείτε αυτό το καπρίτσιο. Παίρνουμε θέσεις. Ανιμπάλα, έρχεσαι μαζί μου. Μερί, μπορείτε να παραμείνετε εδώ. Μην πυροβολήσετε αν δεν θέλετε. Προσοχή, αστόχησα! Καταφύγετε κατά πάνω μου! Προσοχή, κύριε Σιπριέλη. Πρέπει να κάνουμε το γύρο του δέντρου.
Κύριε Σιπριέν, οι τροχοί εξαφανίστηκαν. Τα καταστράφηκαν από τα ζώα. Πρέπει να εγκαταλείψουμε το κάρο και να συνεχίσουμε με τα άλογα. Και όσες προμήθειες μπορούμε να πάρουμε στην πλάτη τους. Ο εφιάλτης τελείωσε. Δεν καλύψαμε μεγάλη απόσταση σήμερα. Προτείνω να κατασκηνώσουμε εδώ. Κύριε Σιπριέν, κοιτάξτε. Ο Ματακίτ! Θα τον πιάσουμε επιτέλους. Όχι, είναι πολύ αργά για να τον ακολουθήσουμε. Εξάλλου σκοτεινιάζει. Μα δεν πρέπει να... Καλώς! Θα συνεχίσουμε την αυγή για να βρούμε το αστέρι του Νότου. Ο Πανταλατζή έφυγε. Μα πώς είναι δυνατόν? Πήρε μαζί του και τα άλογα. Και εμείς πώς θα φύγουμε από εδώ? Πρώτα θα φάμε και μετά θα φύγουμε να ακολουθήσουμε τον Πανταλατζή. Μα τι είναι αυτά που λες? Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μερικές φορές ο άνθρωπος αργεί περισσότερο με το άλογο παρά με τα πόδια. Εκεί! Τι παράξενα ζώα. Ζουν σε απόλυτη ελευθερία. Πρέπει να τις εχμαλωτήσουμε. Μα για ποιο λόγο? Έτοιμο! Και τώρα τι σκέφτεσαι να κάνουμε με αυτά τα καημένα ζώα? Θα αντικαταστήσουν τα άλογά μας. Θα πρέπει να παραδεχτώ, αγαπητέ μου Λί, ότι πρόκειται για ένα όχι και τόσο συνηθισμένο μέσο μεταφοράς, αλλά αρκετά αποτελεσματικά. Τι συμβαίνει? Αισθάνομαι κάθε κίνηση. Μου φέρουν αυτεία. Να ο Πανταλατζή. Και ο Ματακίτ. Αν το πιάσει θα το σκοτώσει γρήγορα. Θα βγω από εδώ, Θεέ μου!